Το ποδαρικό μου το κάνεις εσύ. Κανόνες, είσαι η πρώτη καλεσμένη. Μην με πάρεις τηλέφωνο, άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάνε σίγουρα, γιατί ξέρω ότι είσαι ωραίος άνθρωπος, είσαι καλόψυχος, είσαι υπέροχη σαν προσωπικότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου, να ξέρεις. Και θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις κι άλλα πράγματα όσον αφορά τη μόδα. Άντε, να κάνουμε, να κάνουμε. Να κάνεις, να κάνεις. Μου έλεγε εδώ, έχω σοκαριστεί με αυτά που μου έλεγε στο διάλειμμα. Να πούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε επιτυχία, όλους. Επιτυχία, ευτυχία, αγάπη, σεξ, λεφτά, όλα αυτά. Α, το έβαλες και το σεξ. Βέβαια, παιδιά, τώρα τι είναι. Είναι σημαντικό, πώς. Βέβαια, τώρα δεν γίνεται χωρίς. Να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Θέλω να σε πάω λίγο πίσω στα παιδικά σου χρόνια. Διάβασα κάποια πράγματα λοιπόν στο βιογραφικό σου. Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που προβλήθηκε και σε γνωρίσαμε μέσα από το GNTM και επειδή έχεις μιλήσει πάρα πολύ για το σώμα σου, για το body shaming και ζούμε σε μια εποχή του politically correct, θέλω να μου πεις καταρχάς πότε και γιατί, τι ήταν αυτό που πυροδότησε το γεγονός να μην νιώθεις εσύ άνετα με το σώμα σου. Ήταν κάτι που προερχόταν από το σπίτι σου, λοιπόν, ήταν κάτι που προερχόταν από το σχολείο. Με έχεις βάλει πολύ στα βαθιά τώρα. Τι είναι αυτό? Έτσι ξεκινάω εγώ με βουτιά. Κάτσε να πιω λίγο νερό. Κοίταξε, αυτό που πυροδότησε το να μην νιώθω καλά με το σώμα μου ήταν αρχικά ο κοινωνικός περίγυρος που τότε κιόλας, εκείνα τα χρόνια που ήμουν πιο τροφαντούλα, ας πούμε, η μαμά μου έλεγε μην τρως παιδί μου αυτό, θα παχύνεις, θα γίνεις χοντρή αυτό, ράψ' το λίγο κτλ. Άρα υπήρχε και μέσα στο σπίτι αυτό, δεν μόνο εξωτερικά, στο σχολείο ή από συμμαθητές. Καλά, ακόμα και τώρα υπάρχει. Η μαμά μου λέει πλέον, ξέρεις, μην τρως και τη λέω πρόσεχε τι λες, γιατί βγάζω λεφτά τώρα για να είμαι χοντρή, πρόσεχε. Πρόσεχε τι λες. Αλλά ναι, υπήρχε αυτό το στερεοτυπικό πρότυπο του πρέπει να είμαστε λίγο... αδύνατοι όλοι για κάποιο λόγο. Άρα ο κοινωνικός περίγυρος, η οικογένεια, η μαμά, χρησιμοποίησες και τη λέξη χοντρή δύο φορές. Άρα εσένα δεν σε ενοχλεί. Κοίταξε, εμένα δεν με ενοχλεί, όχι, γιατί θεωρώ ότι οι λέξεις δεν έχουν κάποια κακία πάνω τους. Είναι το πώς τις εκφράζεις, πώς τις λες αυτές τις λέξεις. Ναι. Αυτό σε επηρέασε πάρα πολύ ψυχικά, γιατί στη σχέση σου αργότερα έχεις πει ότι ντρεπόμουν να κάνω σεξ με τον σύντροφό μου λόγω του σωματότυπού μου. Προφανώς, γιατί επειδή έχουμε διάφορες εικόνες από social media, από τα media γενικά, τα οποία προβάλλουν κατά καιρούς άλλα πρότυπα, ευτυχώς τώρα αλλάζουν τα... Αλλάξανε. Να πούμε, βλέπουμε και γυναίκες plus size, και τις πασαρέλες. Όχι, εμείς το και πιο το juicy και πρότυπα, έτσι, όμως, ναι. Ας πούμε, η Beyoncé, που είναι μια τραγουδίστρια. Καμία σχέση η Beyoncé με plus size τώρα. Δεν είναι plus size, αλλά είναι μια juicy γυναίκα, είναι έτσι. Juicy, έχει τα ενώ για χρόνια οι εικόνες που βλέπαμε από τα περιοδικά ήταν πάντα... πάρα πολύ αδύνατες κοπέλες. Κοίταξε, επειδή υπήρχαν λοιπόν αυτά τα πρότυπα της αδύνατης γυναίκας, είναι λογικό και ο σύντροφος ή οι σύντροφοι να βλέπουν γυναίκες τις οποίες, παιδί μου, αν έχουν κάποια πιασίματα ή παραπάνω κιλά, με τον τρόπο τους, γιατί εγώ και τότε είχα και μία σχέση η οποία με καθοδηγούσε κάπως λίγο. Με περίμενε με τα περάκι, με τόστ, αυτό να προσέχουμε τι θα φάμε, με μπανάνα, αυτό, το να τάλω. Και εγώ ήμουνα. Δεν με θες όπως είμαι. Άρα, λογικό δεν είναι να καταλήξεις να έχεις και τα κόμπλεξ σου και να θέλεις να χάσεις κιλά, να κάνεις πράγματα για να προσπαθήσεις. Έχεις πει ότι έκανες και κακό στον εαυτό σου. Έκανα, δηλαδή, ναι. Προκαλούσες στον εαυτό σου εμετούς. Βουλιμικά επεισόδια. Πέρασα από διάφορα στάδια μέχρι να καταλήξω να πω ότι ξέρετε τι, αυτή είμαι. Σε όποιον αρέσω, σε όποιον δεν αρέσω, δεν πειράζει. Ξέρω τι είμαι. Σε ποια ηλικία το είπες αυτό στον εαυτό σου? Κοίταξε, πήγε καιρό. Δηλαδή, γνώρισα την πολύ καλή μου φίλη, την Παντελίτσα, η οποία ήταν μια νταρντανογυναίκα. Πολύ ψηλή, με μπαμπάτσικα γυναίκα, και είχαμε βγει έξω σε ένα κλαμπ και την έβλεπα αυτή να χορεύει, να ανεβαίνει στα τραπέζια, να μην την νοιάζει με σορτσάκια, να φαίνεται κυταρίδες, αυτά δεν την ένοιαζε τίποτα. Και εγώ ήμουνα σαν το κακόμοιρο σε μια γωνιά, φασκιωμένο παντού, να μην φανεί η κυταρίτιδα, να κρυφτώ από παντού. Δεν με πλησίασε ψυχή και αυτήν ήσταν από κάτω λαός. Αυτοπεποίθηση. Και λέω, μωρέ, λες, κάτι κάνω λάθος, εγώ λέω. Είναι το λάθος αυτό που κάνω. Και εκεί άρχισα να αλλάζω κάπως. Σε βοήθησε το GNTM? Το GNTM... Ή σε έριξε σε πιο βαθιά? Δηλαδή, όταν γίνεσαι τόσο γνωστή από μια κοπέλα της διπλανής πόρτας που δεν είχε σχέση ποτέ με δημοσιότητα και βγαίνεις μπροστά, δέχτηκες και αρνητικά σχόλια, μηνύματα, από χέρι? Βέβαια, δέχτηκα αρνητικά σχόλια και δέχτηκα και από τηλεοπτικούς ανθρώπους αρνητικά σχόλια και όχι
μόνο. Αλλά δεν μένουμε σε αυτά, γιατί θα σου πω ότι ενδυναμώθηκα περισσότερο, γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου, τον είδα και σε άλλες πτυχές, γιατί ξέρεις, όταν ξαφνικά γίνεσαι ένα πρόσωπο της επικαιρότητας και γνωστός από ένα reality... Σου δίνει ένα boost αυτό. Όχι boost, παιδί μου, την ψώνησα εγώ, την είχα δει ότι είπε καλέ, τι γίνεται εδώ. Εδώ είμαστε. Μέχρι λίγο να ξέρεις. Να καβαλήσεις καλάμι. Ναι, αλλά προσγειώνεσαι μετά, γιατί πρέπει λίγο να είσαι στη γη, να πατάς το έδαφος, γιατί αλλιώς φεύγεις. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και για αυτούς που δεν είναι στη τηλεόραση και στα πράγματα να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Γιατί όταν είσαι, μαθαίνεις με τα χρόνια. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή έχεις μπει. Εσύ ξαφνικά, μπαίνοντας στο GNTM και έγινες πάρα πολύ γνωστή, μπορεί να μην μπορούσες και να διαχειριστείς και όλο αυτό, τα μηνύματα που λάμβανες. Ναι, δεν ήταν. Ήταν μη διαχειρίσιμο το πρώτο διάστημα και μάλιστα εξαιτίας αυτού είχα πάθει και αγοραφοβία. Δεν μπορούσα μετά να μπω μέσα στο μετρό το ίδιο εύκολο όσο έμπαινα. Απέφευγα να μπω μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πάω στο κέντρο. Ήτανε wrong το να πάω στο κέντρο. Γιατί ήτανε... Δεν ήξερες τι θα συναντήσεις. Μπορεί να ερχόταν κάποιος να βγάλει φωτογραφίες μαζί σου, λες και είσαι στάτου. Πώς το λένε, αγαλματίδιο. Και έπρεπε κάθε φορά να είσαι χαρούμενος, ευδιάθετος. Ξέρεις, όλα αυτά. Πράγμα το οποίο, άμα δεν είσαι και λίγο εκπαιδευμένος σε αυτό και το συναντάς πρώτη φορά, όλα... Μπορεί να σε βγάλει από την... Είσαι λίγο, τι γίνεται ρε παιδιά, τι... δεν έχω σήμερα διάθεση, δεν έχω πιει καφέ τέλος πάντων. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει. Δεν έχει τέτοια. Όχι, Μπέτι, θα σου έρθουν ό,τι ώρα θέλουν αυτοί. Το ξέρω. Και πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς. Το μάθα. Έχει. Με το καλό ή το κακό το μάθα. Έχει και τα καλά του. Έχει και τα κακά του. Έτσι, σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις. Και σε όλες τις δουλειές, δεν είναι. Βέβαια, εσύ δεν είσαι και από τις κοπέλες που κρύβεσαι. Πάντα θα βγεις μπροστά, θα μιλήσεις, θα πεις την άποψή σου. Είναι ο Λέοντας, αγάπη. Λεοντάρισαι. Έχω οροσκόπο και βγαίνει αυτό τώρα. Και τι ζώδιο είσαι? Παρθένος. Παρθένος με λιοντάρι. Είναι το ανάποδο της Μαντών αυτό, θα να σου πω. Ακριβώς ανάποδο. Γι' αυτό μοιάζουμε κιόλας. Πέρυσι, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι είχες βγει και είχες πει ότι θα κάνω σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό μου, που είναι μια queer προσωπικότητα. Ναι. Το κάναμε. Το κάνατε το σύμφωνο? Το κάναμε. Πώς πήγε αυτό? Χάλια. Γιατί? Είχαμε. Δεν πήγε καλά η σχέση. Δηλαδή, μία που το κάναμε, μία που το λήξαμε το πανηγύρι το μεταξύ μας. Γιατί υπήρχαν. Υπήρχαν διάφορα ενδιάμεσα. Παρ' όλα αυτά, δεν σε φόβησε σένα μια τέτοια προσωπικότητα. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, το γεγονός ότι είναι queer, ναι, δεν σε απέτρεψε από το να. Καθόλου. Καθόλου. Να εγώ λατρεύω τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Οπότε, άπαξ κι εγώ ερωτευτώ, ερωτεύομαι τον άνθρωπο. Δεν θα καθίσω να μείνω στις ταμπέλες και να πω ότι. Queer, μυρ, τι. Τότε γιατί χωρίσατε όμως, τι συνέβη? Δεν χωρίσαμε γι' αυτό. Τι? Χωρίσαμε για τη συμπεριφορά του, για το πώς συμπεριφέρθηκε μέσα στη σχέση μας. Οπότε έπρεπε να χωρίσουμε. Διαλύσατε το σύμφωνο δηλαδή? Δεν έχει διαλυθεί, όχι, γιατί τον ψάχνω εγώ τώρα. Αυτός έχει πάει στο Ισραήλ. όλα του γάμου δύσκολα, φίλε. Έρετε, Κωνστάς, αλλά δεν μας πήγε πολύ καλά. Δεν έχει μπει, όχι, σπρώξε το λίγο, γιατί δυσκολεύεται. Οπότε τον ψάχνεις τώρα για να λύσετε το, ναι, το σύμφωνο. Εκεί έπαθα και ένα πατατράκ ψυχολογικό. Πήγα, τα είδα όλα, μαύρα, χάλια. Έφτασα πάτο, γιατί διαγνώστηκα και με χρόνια κατάθλιψη ταυτόχρονα με όλα αυτά που συνέβαιναν στη ζωή μου, ένα αρλουμπούκι. Έκανα και μια απόπειρα αυτοκτονία, σας τα πω, από χάπια αυτό και από αγωγές. Είναι και πάρα πολύ στεναχωρό. Ναι, λοιπόν, αλλά τα ξεπεράσαμε. Ναι. Και ευτυχώς που δεν... Η απόπειρά σου δεν βρήκε... Θετικό εννοώ για σένα αποτέλεσμα. Και... Θετικά πήγαν όλα καλά. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να αποχωριστεί τη ζωή κτλ. Μα όταν παίρνεις όμως αγωγές οι οποίες δεν μπορεί να μην σε ταιριάξει κάτι στη... και δεν το προσέχεις όσο πρέπει με τον γιατρό σου, μπορεί να γίνουν πολλά. Είναι... Μην παίζεις με το κεφάλι σου και με πρέπει την να την αγαπήσεις παραπάνω, εγώ νομίζω, την Κατερίνα. Γι' αυτό έκανα και το ταξίδι που έκανα. Τι ταξίδι ήταν αυτό? Έφυγα λοιπόν με όλη τη δύναμη που είχα. Λέω θα τα σταματήσω, θα τα παρατήσω όλα. Άντε γεια. Σας ο Παπαδήμα, άντε γεια. Έκλεισα την πόρτα λέει πίσω. Έκλεισα λοιπόν την πόρτα πίσω μου και λέω θα αντιμετωπίσω όλες τις φοβίες μου. Φοβόμουν να ταξιδέψω μόνη μου, να μην σε περιμένει κάποιος κάπου. Ξέρεις όλα αυτά. Συνήθως ταξίδευα για δουλειά, με μάνατζερ, με φίλους. Όχι μόνη μου στο πουθενά.
να αντιμετωπίσω τη φοβία μου να ταξιδεύω στο αεροπλάνο μόνη μου. Κανονικά, να ξέρεις όλο αυτό, ήταν να γίνει comedy travel εκπομπή. Με μένα. Φαντάζομαι. Αυτό γυρίζεται ταυτόχρονα. Αυτό έπρεπε να γυρίζεται. Πάτε ρημών και τέτοια όταν είναι να πέσει στο αεροπλάνο, άμα αυτό, και να κάθομαι να ουρλιάζω μόνη μου σαν την τρελή, εγώ και τα παιδάκια. Και πού πήγες, δεν μας είπες. Πήγα λοιπόν πρώτα Βερολίνο, ναι, για να δω λίγο τι συμβαίνει πια σε αυτό το Βερολίνο. Mm-hmm. Το οποίο κατάλαβα ότι αγκαλιάζει πάρα πολύ τους καλλιτέχνες, αλλά έχει και τα αρνητικά του και τα θετικά του σαν. Σαν περιοχή εκεί πέρα έχει πολλά. Mm-hmm. Έχει τα πάρτι, έχει τα ναρκωτικά, έχει όλα. Έχει την τέχνη, έχει το φως, την αγκαλιά. Το σκοτάδι. Το σκοτάδι, βέβαια, όλα αυτά. Και αφού πήγα στο Βερολίνο, μετά είπα ότι θέλω τώρα να βρω τον εαυτό μου και να κουλάρω. Και εκεί κατέληξα στη Σικελία, στο Ατερμτούμτι, σε ένα μέρος, παιδιά, καταπληκτικό, ένα retreat center. Το οποίο εκεί πέρα πήγα εθελοντικά, δηλαδή τι έκανα, δούλευα 5 ώρες την ημέρα, τους παρήχα ό,τι μπορούσα. Και σε φιλοξενούσα. Και μου δίνανε σπίτι, τώρα καταπληκτικό σπίτι. Γιατί δηλαδή, κανονικά σε αυτά τα retreat πρέπει να πληρώσεις για να πας. Κανονικά πρέπει να πληρώσεις, αλλά είναι αυτοί, και φθηνά, αυτοί έχουν την εξής νοοτροπία. One tiny town, το οποίο έχει ξεκινήσει από έναν Αφρικάνο και ουσιαστικά τι κάνουν, φτιάχνουν μικρά χωριά τα οποία είναι ανεξάρτητα από το χρήμα. Mm. Δηλαδή κάνουν ανταλλακτικό. Ανταλλεκτική δουλειά. Εγώ σου βγάζω λάδι, μου δίνεις εσύ. Ακριβώς, κάπως έτσι. Οπότε και οι άνθρωποι εκεί με βοήθησαν να αγιωθώ, να καταλάβω ποια είναι τα ενδόμηχα άγχη που με πιέζουν, όπως η επιβίωση, ας πούμε, που έχουμε όλοι αυτό το άγχος, να βγάλουμε παραπάνω λεφτά, να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε αρκετοί, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί. Mm. Κάθε φορά πρέπει να προσπαθούμε όλο και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Εγώ λοιπόν εκεί πέρα κάπως γιώθηκα και κατάλαβα ότι πρέπει να ξεριζώσω τις λάθος ρίζες και να τις βάλω λίγο πιο σωστά. Εγώ θα σου ευχηθώ το 24, mm-hmm, να αγαπήσεις όσο περισσότερο γίνεται την Κατερίνα, να καταλάβεις τι αξίζεις πραγματικά μέσα σου και όλο αυτό που έχεις, όλη αυτή την αγάπη, τη διαφορετικότητα, ονόμασέ το όπως θέλεις εσύ, να την βγάλεις όσο πιο όμορφα γίνεται προς τα έξω. Έλα ρε αγάπη μου, σε αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι το 24 μόνο δώρα να σου θέλει. Έλα, το πρώτο δώρο εδώ. Εδώ, το πρώτο δώρο. Το πρώτο δώρο εδώ.